Ευλογείτε, καλή δύναμη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Ούτως εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τε τελειωμένων, την ψυχή εν το δόλου σωτεράν άπαυσον, φυλάσσουν αυτήν εις την μακαρία ζωήν, την παρασύφυλα άνθρωπε. Έλεησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελαιόν σου, δε με θάσου πάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ήδη και να πάβονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησον αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό τον θανάτο βασιλεί και θα ημώνε τη σώμεθα. Παράσκου Κύριε. Κύριο δαϊθώ. Κύριε ελέησον. Ο Θεός το πνευμάτων και πάει σαρκός. Ο το θάνατο απατήσε, αργιά μου καταργήσε, και η ζωή του κόσμου του ζωησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του κειμένου σου Νικολάου. Κοιτάξουν αυτήν το φωτεινό, εν το αποχλωερό, εν το παναψύξεως, εν θένα πέδρα πάσα, δεν λείπει και στεναγμός. Πάρα μάρτημα το παραφτού. Του πρεθέν λόγο έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκ είστε άνθρωπος, ως δίστε και όχα αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος της αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ ανάστα η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης του οικημένου δούλου σου Νικολάου και των συναυτών εν Κύπρο, θυσίαστε των αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέουμεν. Στον Άρος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιώνιες μη ξεμακάριστε και ήμιστε αδελφέ ημών. Αιώνια η μνήμη. Αιώνια η μνήμη. Αιώνια αυτού η μνήμη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Καλή ανάπαυση στην ψυχούλα του και να είναι εκεί στον Παράδεισο αιώνια να χαίρεται και να απολαμβάνει. Πριν ξεκινήσει η κατάθεση στεφάνων, θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια μηνύματα προσκεκλημένων οι οποίοι δεν κατάφεραν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεών τους να βρίσκονται σήμερα εδώ. Μήνυμα συμπολεμιστών του Νίκου Καπαδούκα διαμέσου της Έλενας Αντωνοπούλου. Πιστή στο ραντεβού κάθε χρόνο αποδίδουμε φόρο τιμής στον Νικόλαο Καπαδούκα. Οι τότε συνάδελφοί του στην Κύπρο αλλά και οι συγγενείς των συναδέλφων του που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, εξουσιοδοτούμε την κυρία Έλενα Αντωνοπούλου να δώσει στον Δήμαρχο κύριο Περίση το παρακάτω μήνυμα. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή που τιμά τη μνήμη του Νίκου Καπαδούκα, ο οποίος εφωνεύθη από τουρκικά εχθρικά πυρά στα γεγονότα της Μανσούρας στην Κύπρο το 1964. Ο κύριος Δήμαρχος γνωρίζει το ιστορικό και τις λεπτομέρειες και είμαστε σίγουροι ότι θα τα εξιστορήσει. Ο Νίκος έπεσε στο καθήκον και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Υπήρξε ήρωας. Ο Νίκος παραμένει αθάνατος στην ψυχή μας. Αιωνία του η μνήμη. Ο κύριος Ζλατούδης Σάκης, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Βορείων Σποράδων, λόγω θανάτου ενός συγγενικού του προσώπου δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Από το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκδήλωση μνήμης για τον ανθυπασπιστή Νικόλαο Καπαδούκα, ο οποίος έπεσε υπερπατρίδος την 8η Αυγούστου 1964 στην Κύπρο και για την πρόσκληση στην επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί για τους δωρητές των σχολείων της γλώσσης σήμερα. Λυπούμαστε καθώς ανηλυμένες υποχρεώσεις του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Μανώλη Κουτουλάκη δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί καθώς θα βρίσκεται στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με εκτίμηση από το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
από τον βουλευτή νομού Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας κύριο Χρήστο Μπουκόρο. Αξιότιμοι κύριοι, με τιμά ιδιαιτέρως η πρόσκλησή σας να παραστώ στην εκδήλωση μνήμης του ανθυπασπιστή Νικολάου Καπαδούκα που έπεσε ηρωικά εν ώρα καθήκοντος μαχόμενος στην Κύπρο που θα λάβει χώρα σήμερα. Δυστυχώς αυξημένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά σας καθώς είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργού Επικρατείας, οπότε η παρουσία μου στη Βουλή κρίνεται απαραίτητη. Αμέσως τώρα θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Σκοπέλου, κύριο Σταμάτη Περίση. Από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γλώσσης, κύριο Αγάλο Φωτόπουλο. Εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, κύριος Νικόλαος Βαφίνης. Από τον εκπρόσωπο του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κυβερνήτη της Πυραυλακάτου Σιμιτζόπουλος, Πλωτάρχη Νικόλαο Παραλή. Από τον διοικητή του πρώτου λιμενικού τμήματος Σκοπέλου, αντιπλήρχο λιμενικού σώματος, κύριο Γκάρα Γεώργιο. Από τον πολιτιστικό και εξοραϊστικό σύλλογο γλώσσης. Εκ μέρους της οικογένειας του Εκλιπόντος, ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου, κύριος Αριστίδης Βουλγάρης. Παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αντιπασπιστή Νικολάου Καπαδούκα. Επαναλάβατε, θα συνεχίσουμε με την απαγγελία του εθνικού μας ύμνου από τα παιδιά των σχολείων. Κακό καλαμφερμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντιρωμένη χαίρο χαίρο ελευθερνιά και σαν πρώτα αντιρωμένη χαίρο χαίρο ελευθερνιά. Ελλάδα μικρή, αλλά οι ήρωές της μεγάλη. Μια χώρα που σημαίνει λίθος φωτός. Ελ σημαίνει φως και λάς λίθος. Η σπίθα των Ελλήνων. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους. Η τόλμη τους. Η αυτοθυσία τους. Η αυτοθυσία τους. Τι να πρωτοπεί κάποιος. Ένας τέτοιος ήρωας ήταν ο Νικόλαος Καπαδούκας.
ήταν Αύγουστος του 1964. Ένας από τους πιο ζωφερούς μήνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος άφησε πίσω του ανεξίτηλα σημάδια. Στις 7 Αυγούστου ξεσπάει η μάχη της Τηλιρίας. Η προσπάθεια εξιδοτέρευσης του τουρκοκυπριακού θύλακα Μανσούρας Κοκκίνων, η οποία κράτησε 4 ολόκληρες μέρες. Στις αποστολές βομβαρδισμού του θύλακα συμμετείχαν και τα περιπολικά Φαέθων και Αρίων. Μέσα στο πλήρωμα του παράκτιου πυροπολικού Φαέθων και ο γλωσσιώτης ανθυπασπιστής Νικόλαος Καπαδούκας, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στις 8 Αυγούστου 1964 στον κόλπο του Ξηρού στην Κύπρο. Χρέος του καθενός μας να θυμάται την ιστορία και να την μαθαίνει σωστά στη νεότερη γενιά, να της μαθαίνει το σεβασμό στους ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους για ένα καλύτερο μέλλον. Αγάπη και σεβασμό στην πατρίδα, στις αξίες, στα έθιμά μας. Αιωνία του η μνήμη.